συνηθισμένες πολιτείες μοιάζουν Μυτιλίνη, Ηράκλειο και Ριζούπολη. Η πρωτάρα Καλονή, ο έμπειρος Εργοτέλης και ο ιστορικός Απόλλων Σμύρνης πανηγυρίζονταν απευθείας άνοδο στη Super League. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ελαφρά ταξιαρχία που βρέθηκε από την κόλαση στον Παράδεισο στην Πάτρα, καταφέροντας να ανατρέψει το εις βάρος της χώρας απέναντι στην Παναχαϊκή και με το τελικό 1-2 να παίρνει το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία έπειτα από 13 χρόνια. Δεύτερο στο πρωτάθλημα της Football League τερμάτισε ο Εργοτέλης που επιστρέφει στη Super League ύστερα από ένα χρόνο μετά το 1-1 με την νίκη Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήρθε από τη Μυτιλίνη, καθώς η Καλονή πανηγυρίζει την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το 2-2 απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου ήταν αρκετό για το συγκρότημα του Μπάμπι Τενέ, προκειμένου να τσεκάρει το εισιτήριο της Super League. Και παρά την ένταση στο τέλος, οι φίλοι της ομάδας βγήκαν στους δρόμους του νησιού για να γιορτάσουν τη μεγάλη επιτυχία. Η ένταση υπήρξε στο Καφτατζόγλιο ανάμεσα στους παίκτες του Ηρακλείου και του Πανετολικού που έμειναν εκτός χρονομιούχου τριάδας αφού πρώτος τερμάτισε ο Απόλλων με 75 βαθμούς, δεύτερος ο Εργοτέλης με 74 και τρίτη η Καλονή με 73, που υπερτερεί στην ισοβαθμία του Πανετολικού και του Ολυμπιακού Βόλου, οι οποίοι θα αγωνιστούν στα play-off ανόδου μαζί με τον Ηρακλή και την Νίκη Βόλου.